Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με πρόσχημα την έλλειψη κυβερνησιμότητας στους Δήμους και στις περιφέρειες, επαναφέρει ένα προκλητικό εκλογικό σύστημα, κάνοντας την πρώτη δύναμη παντοδύναμη με ένα ποσοστό 43%, με το οποίο θα μπορεί να εκλέγεται δήμαρχος και περιφερειάρχης, τη στιγμή που για το εργατικό σωματείο είναι απαγορευτικό να κηρύξει απεργία, αφού απαιτείται το 50-1% των εγγεγραμμένων για να συγκληθεί η Γενική Συνέλευση. Στην πραγματικότητα όμως δεν σας έλειψε ούτε η κυβερνησιμότητα, ούτε διαλύθηκαν οι δήμοι, ούτε πήραν διαζύγιο οι δήμοι και οι περιφέρειες με τη διαπλοκή, τη συναλλαγή, με τα μεγάλα συμφέροντα που είναι νύχη κρέας της ανάπτυξης την οποία πρεσβεύεται, την καπιταλιστική ανάπτυξη. Απέναντίας λειτουργούν συντεταγμένα στις ράγες της πολιτικής, της κυρίαρχης τάξης, της αστικής, στις ράγες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει δεν υπάρχει συγκροτημένη κυβέρνησή τους. Άλλωστε το εκλογικό σύστημα στην τοπική διοίκηση το συναντάμε πολυπίκυλα σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συναντάμε άλλοτε την απλή αναλογική, στα δημοτικά περιφερειακά συμβούλια, καθώς και την εκλογή του δημάρχου, την ενισχυμένη αναλογική και τον δεύτερο γύρο. Μήπως εμπόδισε τη λειτουργία και τους επιδιωκόμενους στόχους της τοπικής διοίκησης? Επιπλέον, το σχέδιο νόμου εισάγει ρυθμίσεις που ενισχύουν τους περιορισμούς και τον αποκλεισμό συνδυασμών, ενισχύοντας τους δύο πρώτους, το γνωστό δίπολο, και σε επίπεδο τοπικής διοίκησης, όπως το όριο του 3% για το δικαίωμα εκλογής Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβούλου, την εκλογή των 3/5 των μελών του Συμβουλίου στον νικητή των εκλογών και η μεγάλη μείωση του αριθμού των μελών των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων, καθώς και των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων, που θα καθορίζεται με βάση συγκεκριμένες πληθυσμιακές κλίμακες. Βέβαια, ο μεταξύ σας καυγάς εξαντλείται μέχρι εκεί, μέχρι το εκλογικό σύστημα. Καμιά φορά το πάτε και σε άλλα παιχνίδια, για το ποιος μπορεί να ελέγχει τον ΑΣΕΠ, για την ψήφο των αποδήμων, έτσι για να είμαστε σε δουλειά, για να μπορεί να αποπροσανατολίζεται και να ντύνεται πάρα πολύ ωραία όλο αυτό το περιτύλιγμα της κοκορομαχίας ανάμεσα στους δύο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας προφανώς και καταψηφίζει το σχέδιο νόμου, εναντιώνεται στην επαναφορά του ορίου όσον αφορά την εκπροσώπηση των πολιτικών δυνάμεων, στο εκβιαστικό δεύτερο γύρο που εκτός του στόχου της ενσωμάτωσης ενισχύει τον προσωποκεντρικό χαρακτήρα στη λειτουργία αυτών των θεσμών, αναπαράγοντας και με αυτόν τον τρόπο φαινόμενα σύψης και παραγοντισμού, τη μείωση του αριθμού των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων, όπως προείπαμε, και την ευθυγράμμιση των ψηφοδελτίων στις κοινότητες με τα κεντρικά ψηφοδέλτια των Δήμων. Είναι φανερό ότι επιδιώκει να βάλει όρια και μέτρα για τον αποκλεισμό πολιτικών δυνάμεων, να εξοβελήσει ή δυνατόν με αυτόν τον τρόπο ακόμα περισσότερες ενοχλητικές ριζοσπαστικές φωνές και δυνάμεις ενάντια στους σχεδιασμούς της κυρίαρχης τάξης και των πολιτικών της εκπροσώπων, προκειμένου να συντηρήσει και να διευκολύνει αυτό το αστικό δίπολο από πάνω προς τα κάτω. Η κριτική μας όμως στο σχέδιο νόμου δεν σταματά εκεί, όπως κάνουν τα άλλα κόμματα. Μπαίνουμε στην ουσία για τον χαρακτήρα της τοπικής διοίκησης και τις επιδιώξεις στα πλαίσια της συμβολής της στην καπιταλιστική ανάπτυξη, την οποία άλλωστε πρεσβεύετε όλοι σας. Γι' αυτό και δεν λέτε κουβέντα, γι' αυτό δεν το πάτε και παρακάτω. Δεν λέτε κουβέντα για τη διευρυμένη συνένεση μεταξύ των κομμάτων σας, των παρατάξεών σας, είτε ανοιχτά είτε συγκαλυμμένα, με αυτό το κάλπικο εφεύρημα του δήθεν ανεξάρτητου και αυτοδιοικητικού, και άλλοτε ντροπαλά, άλλοτε με θράσος, στηρίζεται, συνδράμεται αποφασιστικά, με πρωτοβουλίες θα έλεγε κανένας και με έμπνευση, σε αυτόν τον αντιλαϊκό πόλεμο. Το βλέπουμε αυτό και τώρα. Πώς περιβάλλεται και υπερασπίζεστε αυτό το νέο αφήγημα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης. Δηλαδή, στην πραγματικότητα για ένα υπερμνημόνιο, το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους ενδύες μολυνοβιομηχάνων με το οποίο στοχεύει το κεφάλαιο να θωρακίσει την κερδοφορία του, να βρει κερδοφόρες διεξόδους για τα συσσωρευμένα κεφάλαια, αξιοποιώντας τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στέλνοντας το βαρύ λογαριασμό στο λαό που θα πληρώσει τα νέα προνόμια στους επιχειρηματικούς ομίλους της μετρητής, με νέους φόρους, με νέα χαράτσια, όπως και με τις νέες βάρβαρες αντεργατικές ρυθμίσεις και συνολικά την υπονόμευση των αναγκών του από τα σχέδια του κεφαλαίου. Μέρος αυτής της βρώμικης δουλειάς θα κληθούν να διεκπεραιώσουν και οι δήμοι και οι περιφέρειες. Σε αυτή τη στρατηγική βέβαια πάνε χέρι-χέρι και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το κίνημα αλλαγής και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, στο πρόγραμμα των οποίων πρέπει κάποιος να ψάξει κανείς με ένα μεγενθητικό φακό για να βρει τις διαφορές. Άλλωστε, εσείς όλοι δεν είστε που ψηφίσατε πριν από ένα μήνα τον μηχανισμό για τους ίδιους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, με το οποίο τα νέα βάρη θα φορτωθούν τα επόμενα χρόνια στις πλάτες του λαού με πράσινους φόρους και διάφορα άλλα χαράτσια? Τώρα, στο νομοσχέδιο για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, με την επιχειρούμενη κατάργηση του 8ωρου, την καθιέρωση της 10ωρης ημερήσιας δουλειάς, την απλήρωτη εργασία και ένα σωρό άλλες αντεργατικές διατάξεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να βγαίνει στα κεραμίδια, αλλά στήριξε τον νόμο του ΠΑΣΟΚ το 2011 για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και όχι μόνο αυτό, αλλά τον διεύρυνε κιόλας. Στήριξε και εφάρμοσε όλο το αντεργατικό νομοθετικό οπλοστάσιο των προηγούμενων κυβερνήσεων. Το πήγε ακόμα πιο πέρα με τις 12 ώρες δουλειάς στους νοσοκομιακούς γιατρούς, με τις 9 ώρες δουλειάς στον ΟΣΕ. Ενώ πρώτος ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ που θέσπισε τις 32 Κυριακές στον χρόνο δουλειά για το εμπόριο. Και φυσικά έρχεται τώρα η Νέα Δημοκρατία για να καταργήσει εντελώς την κυριακάτικη αργία για δεκάδες κλάδους. Τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων υπερασπίζεστε και οι δύο και οι τρεις, τα αστικά κόμματα γενικώς, και απαιτεί, για ποιο πράγμα? Διότι απαιτεί τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων διευθέτηση και απλήρωτη δουλειά. Και φυσικά την ίδια ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ κεντράρει στην προώθηση της κουλτούρας των συνενέσεων, όπως λέει. Στόχος άλλωστε ήταν και της μπασταρδεμένης αναλογικής που εισήγαγε με τον Κλεισθένη, άλλο εάν δεν του βγήκε. Προτάσει στην επιχειρηματολογία του την απεξάρτηση της τοπικής διοίκησης από τα κόμματα, επιδιώκοντας την πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αναγκών του κεφαλαίου με το μανδύα της ταξικής ουδετερότητας, για χρηστή διοίκηση, δημοκρατικότητα και αναλογικότητα, έτσι λέει. Επιδιώκει να ενσωματώσει σε αυτό το αντιδραστικό αφήγημα λαϊκές, εργατικές δυνάμεις, να τις αδρανοποιήσει, προκειμένου να μην εναντιώνονται στις κατασταλτικές και αντιλαϊκές λειτουργίες του που ρημάζουν στην κυριολεξία τη ζωή του. Γι' αυτό τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το κίνημα αλλαγής δεν έβγαλαν κουβέντα για το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας διατηρεί αυτό το σαθρό και αναχρονιστικό θεσμικό πλαίσιο που απαγορεύει στα πολιτικά κόμματα να προβάλλουν ευθέως υποψηφιότητες στα όργανα όλων των βαθμίδων της τοπικής διοίκησης, παρόλο που στο αρχικό σχέδιο στη διαβούλευση είχε απαλληφθεί. Κρύβεστε. Κρύβεστε και παίζετε αυτό το μικροκομματικό παιχνίδι γύρω από την ταμπέλα του δήθεν αυτοδιοικητικού. Δηλαδή, βάλατε το χεράκι σας για την απόσυρση, για την επαναφορά μάλλον από την απόσυρση που είχε κάνει στο σχέδιο διαβούλευσης. Το βάλατε το χεράκι σας. Για εσάς αυτό που προέχει είναι να ψαρεύετε ψήφους στα θολά νερά. Και όσο πιο θολά είναι, τόσο πιο καλά για το σκηνικό που στείνεται και βολεύει όλους. Πόσο μάλλον όταν μπροστά σας έχετε να διαμεράσετε τα ημάτια της παλιάς σοσιαλδημοκρατίας στον χώρο, που ως γνωστόν τα στελέχη της έζησαν, γέρασαν και έκαναν καριέρα με την ταμπέλα του δίθεν αυτοδιοικητικού. Γι' αυτό τσακώνεστε. Για το ποιος δυναμητίζει την απαραίτητη συνένεση για την υλοποίηση αυτών των σχεδίων, με ΣΥΡΙΖΑ και κίνημα αλλαγής να κατηγορούν την κυβέρνηση για έλλειψη διαβούλευσης και εξόφληση γραμματείων σε συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, για να κρύψουν πως όλες αυτές οι ανατροπές, οι αντιλαϊκές ανατροπές, αποτελούν προαπαιτούμενο της καπιταλιστικής ανάπτυξης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και με κάθε είδους κυβερνήσεις. Κυρίως όμως για να καλλιεργήσετε την κάλπικη προσδοκία ότι τάχα μπορεί να υπάρξει και ένα άλλο σχέδιο που ικανοποιεί ταυτόχρονα και τα συμφέροντα του κεφαλαίου και αυτά των εργαζομένων, αρκεί οι ίδιοι να γίνουν χαλίφιδες στη θέση του χαλίφη. Να θολώσετε δηλαδή το μοναδικό σχέδιο προς όφελος των λαϊκών συμφερόντων. Αυτό δηλαδή που θα αμφισβητεί τους στόχους της αστικής τάξης και τους δικούς σας ως πολιτικό προσωπικό αυτής. Και στην τοπική αυτοδιοίκηση και τα δύο κόμματα, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνημα Αλλαγής, υπηρετούν ακριβώς τον ίδιο στόχο. Όπως προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο για την τοπική διοίκηση, που συνδιαμορφώσατε, ψηφίσατε, υλοποιήσατε διαχρονικά, ξεκινώντας από τον Καποδίστρια, τον Καλλικράτη, τον Κλεισθένη 1 και φυσικά υπάρχει και συνέχεια. Ποια είναι η ουσία αυτής της διαρκούς μεταρρύθμισης, όπως αρέσκεστε να λέτε για να προσδώσετε αυτό το φιλολαϊκό μανδύα? Την πλήρη ευθυγράμμιση της λειτουργίας και της χρηματοδότησης των Δήμων και των Περιφερειών με τους στόχους της καπιταλιστικής ανάπτυξης, έχοντας ως αφετηρία τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των επιχειρηματικών ομίλων και όχι των πολιτών. Αντιθέτως, θα είναι έξω και μακριά από αυτές τις λογικές ανάγκες και τις αγωνίες που διαιωνίζονται και παραμένουν ακάλυπτες. Ακάλυπτες που αφορούν την αντιπλημμυρική θωράκιση, την αντισυσμική θωράκιση, την αντιπυρική προστασία της χώρας. Αυτή η επιδίωξη όμως δεν έχει καμία σχέση με τις πραγματικές ανάγκες. Άρα πρόκειται για μια αντιδραστική μεταρρύθμιση. Αυτές λοιπόν οι ρυθμίσεις αυτού του νομοσχεδίου είναι κρίκος μιας μακράς αλυσίδας αντιδραστικών νομοθετημάτων στην τοπική διοίκηση. Είναι αυτό το ίδιο αντιδραστικό πλαίσιο που είδαμε και ζήσαμε και τα προηγούμενα χρόνια με τη συνδρομή όλων σας. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές να έχουν αναδειχθεί σε ένα μοχλό επέλασης της αντιλαϊκής επίθεσης, που δεν τις εμπόδισε ούτε αυτή η κολοβή απλή αναλογική του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το πλειοψηφικό σύστημα που υπήρχε παλιότερα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, προφανώς από εδώ και πέρα το ίδιο. Αντιθέτως, με το ρόλο και τις αρμοδιότητες που πήραν, άδραξαν μεγαλύτερες δυνατότητες δράσης ή επιχειρήσεις. Άδειασε η τσέπη και το εισόδημα των εργαζομένων, των φτωχών αγροτών, των επαγγελματιών. Ανατράπηκαν εργασιακές σχέσεις και μάλιστα με όχημα, ως όχημα αξιοποιήθηκε η τοπική διοίκηση για την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων. Εμπορευματοποιήθηκαν βασικές κοινωνικές ανάγκες, ανατράπηκαν με ταχύτητα οι χρήσεις γης και σε βάρος των λαϊκών αναγκών. Η συντριπτική πλειοψηφία των τοπικών αρχών, πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο, όπως και τα συλλογικά τους όργανα, η ΚΕΔΕ, η ΕΜΠΕ, που λειτουργούν με στελέχη των δικών σας κομμάτων, διαχειρίστηκαν σε πλήρη σύμπνοια την ίδια ακριβώς πολιτική. Υλοποίησαν την πολιτική επιβολής φόρων, των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, την εμπορευματοποίηση. Στηρίξατε το αφήγημα της χρεοκοπίας της χώρας για να δουλέψουν συντεταγμένα τη χρεοκοπία των εργαζομένων και του λαού. Σήμερα λοιπόν με αυτά τα νομοσχέδια και με αυτές τις πολιτικές διαβρύνεται ακόμα περισσότερο αυτός ο αντιλαϊκός ρόλος της τοπικής διοίκησης. Το ΚΚΕ δικαιώθηκε όταν έλεγε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των τοπικών προβλημάτων είναι απόρρια της κεντρικής πολιτικής γραμμής, ότι είναι αδύνατο να υπάρξει τοπική ευημερία, φιλολαϊκές τοπικές νησίδες, άβληση, αυτά μας λέγατε, άβληση των τοπικών και περιφερειακών ανισοτήτων, όσο υπάρχει η βάρβαρη αντιλαϊκή κεντρική πολιτική. Και το ζήτημα δεν είναι η υπεράσπιση της αυτοδιοίκησης από τις επιβουλές του κεντρικού κράτους και των κυβερνήσεων με λόγια του αέρα και χάρτινες αποφάσεις. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Όχι μόνο με τα χαρτιά, ούτε με τα κανόνια. Γιατί η καπιταλιστική ανάπτυξη συγκεντρώνει στα χέρια της κεντρικής αστικής εξουσίας τόση δύναμη που δεν μπορούν ποτέ να της αντισταθούν ούτε οι δήμοι ούτε οι περιφέρειες, περιοχές και πόλεις. Το ζήτημα είναι ποια τάξη έχει την πολιτική εξουσία και στο κέντρο και στην περιφέρεια. Αυτό το κρίσιμο ζήτημα ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ το φέρνουν στο κέντρο της κουβέντας, το αφήνουν εκτός συζήτηση. Γιατί και οι δύο είναι κόμματα αστικής τάξης και η αντιπαράθεσή τους υπηρετεί κύρια τις κομματικές τους στοχεύσεις. Όλα τα άλλα είναι για τη φιγούρα, για να θολώσετε τα νερά της αντιλαϊκότητας της πολιτικής σας, στη συνείδηση του λαού και να αποδεχτεί ένα τέτοιο ρόλο δήμων και περιφερειών, αξιοποιώντας τον ιδιαίτερο ρόλο τους που είναι πιο κοντά στον πολίτη. Το ΚΚΕ, χωρίς καμία αυταπάτη για το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης και με αρχή του την ισοτιμία της ψήφου, όσο πάντα μπορεί να είναι εφικτός στις συνθήκες της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, υπερασπίζεται σταθερά και χωρίς ναι μεν αλάν το σύστημα της απλής ανώθευτης αναλογικής και στην εκλογή των τοπικών οργάνων, υπερασπίζεται την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών για δικαιώματα στη δουλειά, στις δημόσιες και δωρεάν κοινωνικές δομές για την προσχολική ηλικία, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, την τρίτη ηλικία, για μόρφωση, υγεία, πρόνοια, χωρίς ανταποδοτικά τέλη και φόρους και χαράτσια. Με αυτή τη γραμμή το ΚΚΕ στέκεται απέναντι και σε αυτό το νομοσχέδιο και απέναντι σε όλες τις αντιδραστικές αλλαγές με όποιο πρόσημο και αν αυτές εμφανίζονται. Επιδιώκει μάλιστα την οργάνωση της πάλης, τη διεκδίκηση, την εναγκύντιωση σε κυβέρνηση και τοπικές αρχές που στηρίζουν τις αντιδραστικές ανατροπές. Για όλους τους παραπάνω λόγους, εμείς ως ΚΚΕ καταψηφίζουμε επί της αρχής το σχέδιο νόμου και τελειώνοντας με τις υπουργικές τροπολογίες τόσο για το... κυρίως για το θέμα του ψηφιακού πιστοποιητικού για το COVID-19, όσο και για τη στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων, θα τοποθετηθεί αναλυτικά ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος. Ήδη έχει κάνει μια τοποθέτηση, αλλά έχει μια βαρύνουσα σημασία και θα υπάρξει συνέχεια στην τοποθέτησή μας. Ευχαριστώ.